Θα μας πείτε το όνομά σας αρχικά και την ιδιότητά σας. Λοιπόν, λέγομαι Κατζογιάννη Ελένη, είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Παιδικών Υπαλλήλων, ιδιοκόμος και νηπιακός και εργάζομαι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης. Να σας πω το λόγο που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γιαβρόγλου, έκανε τις προάλλες μία δήλωση, μία εξαγγελία για υποχρεωτική δίχρονη σχολική εκπαίδευση, η οποία μας βρίσκει αντίθετους ως προς την υποχρεωτικότητα. Η υποχρεωτική δίχρονη σχολική εκπαίδευση αφαιρεί ένα μεγάλο ποσοστό της δυναμικότητας των παιδικών σταθμών τα τετράχρονα προνήπια, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα επιλογής ή παιδικών σταθμών ή νηπιαγωγείων, καταστρατηγεί τα επαγγελματικά μας δικαιώματα των εργαζομένων των παιδικών σταθμών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι εταιοί, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων είναι 0 μέχρι 6 ετών. Επίσης, με αυτή τη δήλωση και την υποχρεωτικότητα υπάρχει ένας διαχωρισμός στις ηλικίες, η οποία μας βρίσκει και αυτή αντίθετος. Δεν μπορείς δύο στο 2017 και στα πλαίσια της διαβίου εκπαίδευσης να μιλάμε για τετράχρονα που χρειάζονται εκπαίδευση και για τρίχρονο που θέλουν φροντίδα κτλ. Κτλ. Φύλαξη. Όλα τα παιδιά, η προσχολική αγωγή είναι ενιαία, πρέπει να είναι ενιαία. Όλα τα παιδιά χρειάζονται εκπαίδευση, έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και οι γονείς έχουν το δικαίωμα της επιλογής στον 4 χρόνο παιδάκι που να πάει, ποια δομή να επιλέξει, το νηπιαγωγείο, τον παιδικό σταθμό και τα προγράμματα ή τον παιδικό σταθμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Δεν μπορούμε να μιλάμε σε μια Ευρώπη που κινείται για υποχρεωτικότητα, για δεσμεύσεις, όταν όλες οι προηγμένες χώρες ξεκινάνε την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση στα 6. Αυτή τη στιγμή νομίζω 2 χώρες ξεκινάνε στα 5, μία από αυτές είναι η Ελλάδα. 4 χρονών υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση δεν υπάρχει πουθενά, παρά μόνο στην Ανατολική Γερμανία νομίζω υπήρχε. Και εμείς ξαφνικά αποφασίσαμε να κάνουμε το ό,τι πιο αναχρονιστικό υπάρχει. Πρέπει να επενδύσουμε στην προσχολική εκπαίδευση, στην ενιαία, αλλά όχι με υποχρεωτικότητες και δεσμεύσεις τέτοιου τύπου που εγκλωβίζουν και τα τετράχρονα και τους γονείς στις επιλογές τους. Πείτε μας λίγο, πάνω από την κυβέρνηση που στηρίζουν ότι πάλι θα υπάρχει το δικαίωμα επιλογής και ότι δεν θα γίνουν και απολύσεις. Πόσο σχολιάζεται αυτό? Το δικαίωμα της επιλογής με την υποχρεωτικότητα δεν κολλάει. Υποχρεωτικότητα εκπαίδευσης, όταν οι παιδικοί σταθμοί δεν ανήκουν στην εκπαίδευση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να μας το ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί να υπάρξουν εξαγγελίες του τύπου απλά εξαγγέλω κάτι για να μόνο να το πω, χωρίς να υπάρχουν αυτά παραδείγματα και να μας εξηγήσουν ακριβώς τι εννοούνται. Οι παιδικοί σταθμοί δεν ανήκουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ξεκάθαρα να μας το πούνε. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Θέλουμε σαφείς απαντήσεις. Όχι μόνο εξαγγελίες για να καλύπτουν και να δίνουν πιο ασαφή τα πράγματα που είναι. Πώς θα γίνει αυτό, δεν το καταλαβαίνουμε. Έχετε κάτι να ρωτήσω ένα τελευταίο, κάποια στοιχεία για εδώ και να μας δώσετε? Πόσοι παιδικοί σταθμοί υπάρχουν, πόσα παιδάκια φιλοξενούν και πόσοι εργαζόμενοι είστε στο Δήμο Κοζάνης? Αυτά τα στοιχεία μπορώ να σας πω. Καλύτερα να σας τα πει η προϊσταμένη των παιδικών σταθμών, γιατί αυτή τη στιγμή οι παιδικοί σταθμοί της Κοζάνης είναι 8 του Δήμου Κοζάνης και 4 παιδικοί σταθμοί της Κυπρίας Επιχείρησης, στο σύνολο 12, αλλά περισσότερα στοιχεία ίσως να σας πει η προϊσταμένη των παιδικών σταθμών. Αλλά και εκατοντάδες συναδέλφους και συναδέλφισσές μας ένα βήμα πριν την ανεργία. Συνάδελφοι, οι οποίοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρέχουν υψηλής ποιότητας παιδαγωγικά προγράμματα, είναι άρτια εκπαιδευμένοι και στην πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι των ανώτατων σχολών. Όλοι οι Δήμοι, όλα τα σωματεία των Δήμων του νομού Κοζάνης βγάλαμε ένα ψήφισμα σήμερα, στο οποίο καλούμε όλους τους δημάρχους του νομού Κοζάνης να κατέβουν και αυτοί μαζί με εμάς στο δίκαιο αγώνα μας και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να αποσύρει την εξαγγελία.